Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι μας, Κώστας Βασιλόγιαννης και σήμερα είναι μαζί σας αυτή τη φορά για την Ευρωλίγκα. Βρισκόμαστε στην 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, έτσι εκεί όπου οι δύο ομάδες έχουν δύο παιχνίδια εντός έδρας αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός σίγουρα παίζει με πιο βατό αντίπαλο, αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 και 4 στο ΣΕΦ την Βίλερμπαν, έτσι, συνεπώς σε σήμερα 9 και 4 έχουμε Ολυμπιακός Βίλερμπαν και αύριο στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, να πούμε όμως και τι έγινε την προηγούμενη αγωνιστική που μας πέρασε, εκεί όπου δεν είχαμε το 2-2 για τις δύο ελληνικές ομάδες, καθώς ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στο Sinan Erdem στην αναμέτρησή του απέναντι στην Ανατολού Εφές, καθώς ιτήθηκε με 85-72, ο Παναθηναϊκός από την άλλη κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό διπλό, έτσι να το πούμε αυτό, κατάφερε να κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι με 76-89 και με αυτή τη νίκη το Παναθηναϊκός έχει ανέβει στην τρίτη θέση με ρεκόρ 19 νίκες και 11 ήττες και αυτή τη στιγμή βρίσκεται μία νίκη πίσω από την Μπαρτσελώνα. Συνεπώς το παιχνίδι του με την Μπαρτσελώνα στο ΆΚΑ είναι αρκετά σημαντικό για βαθμολογικούς λόγους. Έτσι, και να πούμε ότι σημαντικό για τις δύο ελληνικές ομάδες ήταν το ότι έχασαν κάποιες ομάδες οι οποίες βρίσκονται κοντά στη βαθμολογία με τις δύο ελληνικές, όπως είναι η Μακάμπι και η Μονακό, όπως είναι η Βίρτους, συγγνώμη, και η Μονακό, δηλαδή είτε στις Βίρτους και τις Μονακό ήταν κάτι θετικό για τις δύο ελληνικές μας ομάδες. Θα ξεκινήσουμε παρόλα αυτά με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει πρώτος, και θα πούμε αρχικά τι έγινε στο παιχνίδι με την Εφές και γιατί ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα, και στη συνέχεια θα κλείσουμε με ένα προγνωστικό για το παιχνίδι με τη Βίλερμπαν που έρχεται. Λοιπόν, αρχικά για τον Ολυμπιακό, αυτό που έχω να πω είναι ότι στο παιχνίδι του με την Εφές, αυτό που έχω να πω είναι ότι αρχικά οι παίκτες της ΕΦΕΣ ήταν πάρα πολύ εύστοχοι στα σουτ 3 πόντων. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η ΕΦΕΣ είχε ένα ποσοστό στα τρίποντα γύρω στο 52%. Είχε δηλαδή 14 στα 27 τρίποντα συνολικά. Οπότε σίγουρα αυτός ήταν ένας παράγοντας ο οποίος έπαιξε το ρόλο του. Έτσι, η ευστοχία που είχαν οι παίκτες της ΕΦΕΣ στα σουτ 3 πόντων. Συνεπώς και από τον Ολυμπιακό πολλές φορές δεν είδαμε και τη σκληρή άμυνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τον Ολυμπιακό. Σε όσα διαστήματα έσφιξε την άμυνα πήγαινε να το γυρίσει και να είναι κοντά στο σκορ, αλλά μετά από ένα σημείο η ΕΦΕΣ έκανε ένα σερί και ο Ολυμπιακός δεν βρήκε και πόντο στην επίθεση, καθώς οι παίκτες του δεν είχαν καθαρό μυαλό. Έγιναν αρκετές βιαστικές επιλογές στην επίθεση και δεν έβλεπε σε ένα πλάνο σε κάποια σημεία, κάποιο ορθολογικό μπάσκετ που λέμε, ένα σύστημα. Έτσι, δηλαδή όσο ο Ολυμπιακός ακουμπούσε την μπάλα στον Φαλ, ο οποίος Φαλ ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι, και είχε 14 πόντους με 6 στα 6 δίποντα. Εκεί έπαιζε ορθολογικά, θεωρώ, και βρήκε κάποια ελεύθερα σουτ τα οποία ήταν υπό καλές προϋποθέσεις και ήρθαν έπειτα από καλή κυκλοφορία της μπάλας και από σωστό spacing. Δηλαδή πολλές φορές τα σουτ που πήραν οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν πιο σωστές επιλογές από κάποια σουτ των παίκτων της ΕΦΕΣ. Παρ' όλα αυτά, πολλοί παίκτες της ΕΦΕΣ έβαζαν σουτ με παίκτες κρεμασμένους πάνω τους, έτσι. Ενώ ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά άστοχος σε κάποια σημεία του αγώνα. Τώρα, το άλλο που έχω να πω είναι ότι στην αρχή ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να αμυνθεί ούτε στο pick and pop που
πήγα να στήσουν οι παίκτες της ΕΦΕΣ με τον Ντίμπορ Πλάις. Ο Πλάις ξεκίνησε με 3 τρίποντα έχοντας 9 πόντους. Στη συνέχεια κατάφερε κάπως να το περιορίσει αυτό ο Ολυμπιακός. Αλλά ο άλλος παράγοντας που θεωρώ ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο είναι το ότι ο Ολυμπιακός είχε σχεδόν όλους τους περιφερειακούς του και συγκεκριμένα τους παίκτες που παίζουν στις θέσεις 1 και 2, όλοι σχεδόν ήταν σε κακή μέρα. Δηλαδή ο Γόκαπ έμεινε στους 2 πόντους, δημιουργικά τα πήγε πάρα πολύ καλά καθώς μοίρασε 10 assist, στο σκοράρισμα είχε 0 στις 5 προσπάθειες, ο Γκος πέτυχε 3 πόντους, μένα στα 2 τρίποντα, αλλά είχε και 0 στα 3 δίποντα και δείχνει ότι θέλει χρόνο για να βρει τα πατήματά του. Ο Κάναν είχε 11 πόντους, όλους τους είχε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξεκίνησε καλά στην αναμέτρηση. Ο Μακίσικ δεν είχε καμία σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις που είχε κάνει, που είπαμε ότι σαν να βλέπουμε πάλι τον παλιό καλό Μακίσικ με την ΕΦΕΣ ως αγωνίστηκε δεν ήταν καθόλου καλός και είχε και μείον 6 στο σύστημα αξιολόγησης της Ευρωλίγκα. Ο Μπρασδέκης έπαιξε για περίπου 4 λεπτά, το ξεκίνησε βασικό, ο Μπαρτζόκας δεν κατάφερε να αρπάξει την ευκαιρία του, δεν ήταν καλός. Είχε 0 στα 1 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα, 0 στις 3 προσπάθειες. Ο Λαρετζάκης έπαιξε γύρω στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, έβαλε ένα τρίποντα από πολύ μακριά. Αυτό όμως. Γενικά όλοι οι περιφερειακοί του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα οι παίκτες που παίζουν στις θέσεις 1 και 2 ήταν σχεδόν όλοι με εξαίρεση τον Γκάναν στο δεύτερο ημίχρονο που ξύπνησε, αλλά και αυτός δεν έκανε τη σούπερ εμφάνιση. Σχεδόν όλοι οι περιφερειακοί του Ολυμπιακού ήταν σε κακή μέρα. Ενώ από την αντιπέρα όχθη για την ΕΦΕΣ, οι περισσότεροι περιφερειακοί της ήταν σε πολύ καλή μέρα, καθώς 15 πόντους πέτυχε ο Λάρκιν, 11 ο Μπομπουά, 10 ο Ελάιζα Μπράιαντ, 14 ο Κλάιμπερν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και η περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού δεν λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Επίσης ένας άλλος παίκτης που ίσως ο Ολυμπιακός να μην περίμενε να του κάνει ζημιά είναι ο Γουίλις, ο οποίος πέτυχε 13 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα. Δηλαδή οι περισσότεροι παίκτες της ΕΦΕΣ είχαν πολύ υψηλά ποσοστά στα τρίποντα και γενικά όπως είπα βάζανε σούτ με παίκτες του Ολυμπιακού να είναι κρεμασμένοι πάνω τους. Για μένα τώρα το παιχνίδι κρίθηκε σε ένα σημείο όπου ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στον πόντο. Συγκεκριμένα ήταν στην τρίτη περίοδο, καθώς με το τρίποντο του Κάναν το σκορ ήταν 62-61, αλλά στο επόμενο τετράλεπτο, παιδιά, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε πόντο στην επίθεση, σε αντίθεση με την ΕΦΕΣ που έκανε ένα σερί 10-0, και έτσι η διαφορά πήγε στους 11 πόντους και η ΕΦΕΣ πήρε προβάδισμα με 72-61 και μετά όσο και αν προσπάθησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης, δεν τα κατάφεραν. Και έτσι για τον Ολυμπιακό ήρθε η πρώτη ήττα μετά από 6 διαδοχικές νίκες. Εντάξει, να πούμε ότι στην Ευρωλίγκα κάποια στιγμή θα χάσεις, έτσι όλοι μπορούν να χάσουν από όλους. Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι και ο πρώτος της βαθμολογίας άμα δεν είναι προσεκτικός και συγκεντρωμένος μπορεί να χάσει από τον τελευταίο. Ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ καλή πορεία στο δεύτερο γύρο, έχει 6 διαδοχικές νίκες και έκανε τώρα στο Σινάνερντεν μια κακή εμφάνιση σχεδόν σε όλους τους τομείς. Έτσι η ψηλή του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλή, ο Φαλ αλλά και ο Ράιτ στη δεύτερη περίοδο πέτυχε 6 πόντους με 3 στα 3 δίποντα. Στην τέταρτη περίοδο όταν μπήκε δεν κατάφερε να μπει στο πνεύμα του αγώνα. Και ο Πίτερς εννοείται για άλλη μια φορά ήταν πολύ καλός. Είχε 19 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα.
Έτσι, οπότε ο Πίτερς και ο Φαλ για τον Ολυμπιακό ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Όπως θετικός ήταν και ο Κώστας Παπανικολάου με 12 πόντους, με 3 στα 4 δίποντα και 2 στα 5 τρίποντα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω είχαμε να αναλύσουμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε, δεν είδαμε από τον Ολυμπιακό τη σκληρή άμυνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και σε πολλά διαστήματα στην επίθεση δεν υπήρχε καθαρό μυαλό και σε συνδυασμό με την τρομερή ευστοχία των παικτών της ΕΦΕΣ στα τρίποντα ήρθε αυτή η ήττα για τον Ολυμπιακό. Όμως τώρα για τον Ολυμπιακό έχει παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Έτσι μια ομάδα η οποία εντάξει είναι η πρώτη τελευταία στη βαθμολογία να πούμε. Εντάξει, παρόλα αυτά στην Ευρωλίγκα δεν πρέπει να υποτιμάτε κανένα παιχνίδι. Έχει κάποιους παίκτες που πρέπει να τους προσέξει ο Ολυμπιακός. Ένας από αυτούς είναι ο πολύπυρος Νάντο Ντεκολό, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Οπότε φαντάζομαι όσο θα είναι στο παρκέ ο Ντεκολό, ο Μπαρτζόκας θα ρίξει τον γόκαπ πάνω του στο αμυντικό κομμάτι. Έχει το πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Μπάρις Λί, ο οποίος βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Στο παιχνίδι με τη Μακάμπη πέτυχε 17 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα. Έχει έναν ψηλό 2-20 τον Γιουσουφά Φάλ, ο οποίος δεν έχει όμως καμία σχέση στον τομέα της τεχνικής με τον Φάλ του Ολυμπιακού. Είναι ένας άγαρμπος ψηλός, οπότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί πολύ εύκολα να τον αντιμετωπίσει. Δηλαδή, άμα αυτός ο παίκτης δεν ήταν 2-20, δεν ξέρω άμα θα έβρισκε συμβόλαιο σε ομάδα Ευρωλίγκας. Μιλάω για τον Φαλ της Βιλερμπάν. Έτσι, τον Ντεσόν Τόμας, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, που μπορεί να απειλήσει από το τρίποντο. Αλλά γενικά και το Λουαού Καμπαρό, γενικά ο Ντεκολό και ο Καμπαρό, είναι οι παίκτες που θέλουν τη μεγαλύτερη προσοχή. Έτσι η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα που στηρίζει το παιχνίδι της πολύ στο σουτ τριών πόντων. Αρκετές φορές τη βλέπουμε να παίζει άναρχο μπάσκετ. Έτσι θεωρώ ότι είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, άμα είναι να δώσω κάποιο προγνωστικό, θεωρώ ότι θα κερδίσει με διψήφια διαφορά. Μην πω ότι μπορεί να κερδίσει και με ίσως πάνω από 20 πόντους άμα έτσι βρούνε ρυθμό όλοι οι παίκτες. Έτσι και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που λέμε. Εγώ πάντως θα έδινα νίκη του Ολυμπιακού με διψήφια διαφορά. Και από τους παίκτες του Ολυμπιακού που θεωρώ ότι θα κάνουν καλό παιχνίδι, θεωρώ ότι τον Γκάναν θα τον έχει σε πάρα πολύ καλή μέρα στα τρίποντα και θα ξεκινήσει καλά από την αρχή. Ο Πίτερς επίσης είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες του Ολυμπιακού και θεωρώ ότι θα κάνει καλό παιχνίδι. Και επίσης θεωρώ ότι είναι και ένα μάτς το οποίο ο Μπαρτζόκας θα ανοίξει λίγο παραπάνω το rotation, δηλαδή θα δούμε τον Μπρασδέκης να παίρνει παραπάνω χρόνο, τον Λαρετζάκη να παίρνει παραπάνω χρόνο, τον Πετρούσεβ να παίρνει παραπάνω χρόνο. Είναι μια καλή ευκαιρία και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα να ανοίξει λίγο παραπάνω το rotation. Πάμε όμως τώρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να αναλύσουμε και εκεί κάποια πράγματα. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού λοιπόν με τον Ερυθρό Αστέρα, θα ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελώνα, καθώς και εκεί έχουμε να αναλύσουμε κάποια σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Εγώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε σε πάρα πολύ καλή μέρα τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος έτσι είχε 17 πόντους και μοίρασε και 10 assist, έκανε double-double ο Σλούκας, πάρα πολύ καλή εμφάνισή του. Και γενικά παιδιά όταν ο Παναθηναϊκός έχει τον Σλούκα σε καλή μέρα, η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνει επίπεδο, καθώς είναι, όλοι ξέρουμε τι μπορεί να δώσει ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό όσον αφορά το τομέα της δημιουργίας. Είναι ένας πάρα πολύ καλός pick and roll δημιουργός και είναι και πολύ καλός στην εκτέλεση μετά από τρίπλα. Συνεπώς με τις 10 assist ήταν σε πολύ καλή μέρα στη δημιουργία
και στην εκτέλεση είχε 3 στα 4 δίποντα και 3 στα 5 τρίποντα. Οπότε όταν ο Σλούκας είναι καλά σε αυτούς τους δύο τομείς, ανεβαίνει επίπεδο Παναθηναϊκός. Ο Μίτογλου ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, πέτυχε 17 πόντους και είχε 3 στα 5 τρίποντα, ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Λεσόρ για άλλη μια φορά έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, πέτυχε 19 πόντους με 6 στα 10 δίποντα. Ο Ναν, έμεινε στους ο Ναν είχε 15 πόντους, αλλά ήταν αρκετά άστοχος στις προσπάθειες που πήρε στα δίποντα. Είχε 2 στα 10 δίποντα, αλλά είχε και 3 στα 4 τρίποντα. Γενικά τα έχουμε πει για τον Άνιν ότι είναι ένας παίκτης τέλος πάντων ο οποίος θα πάρει αρκετές προσπάθειες. Και επίσης σε πολύ καλή μέρα ήταν ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είχε 12 πόντους με 4 στα 4 δίποντα και 1 στα 2 τρίποντα και μοίρασε και ο Γκραντ 5 assist. Συνεπώς βοήθησε τον Σλούκα στον τομέα της δημιουργίας και γενικά ο Παναθηναϊκός είχε 6 παίκτες σε καλή μέρα, το Σλούκα, το Γκραντ, το Ναν, το Μίτογκλου, το Λεσόρ και το Γκριγκόνης θα έλεγα, ο οποίος είχε 8 πόντους αλλά είχε 2 στα 3 τρίποντα, συνεπώς ήταν αρκετά αποτελεσματικός. Γενικά 6 παίκτες για τον Παναθηναϊκό παίξανε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτοί οι 6 παίκτες που ανέφερα παίξανε και 6 πάνω από 24 λεπτά. Ο Παπαπέτρου δεν έπαιξε καθόλου για τον Παναθηναϊκό. Λογικά ο Αταμάν θεωρεί ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος το 100%. Έτσι, ο Χουάντσου έπαιξε γύρω στα 8 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα, πάλι δεν μπόρεσε επιθετικά να βοηθήσει. Αλλά έχει 6 παίκτες σε πολύ καλή μέρα ο Παναθηναϊκός. Για τον Ερυθρό Αστέρα ο Νέντοβιτς είχε 19 πόντους, 19 ο Νταβίντοβατς και 11 ο Ζόελ Μπολομπόι. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στην ουσία πήρε από νωρίς ένα καλό προβάδισμα, γιατί μετά αφού ο Ερυθρός Αστέρας είχε μειώσει το σκορ στην πρώτη περίοδο και είχε φέρει το μάτς στη μία κατοχή, το σκορ ήταν 23-26. Μετά ο Παναθηναϊκός πέτυχε 3 σερί τρίποντα και έκανε ένα 0-9 και το σκορ πήγε 23-35. Οπότε ο Παναθηναϊκός ήταν σε θέση οδηγού από την αρχή του αγώνα και με την άμυνα που έπαιξε κατάφερε να μπλοκάρει κάποια από τα ατού του Ερυθρού Αστέρα, όπως για παράδειγμα είναι ο Γκεντράιτης, ο οποίος έμεινε στους 4 πόντους, όπως είναι ο Τζαβόντε Σμαρτ που είναι μεταγραφή για τον Ερυθρό Αστέρα, έμεινε στους 2 πόντους, και όπως είναι ο Τεόντοσιτς, ο οποίος έμεινε στους 4 πόντους. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι στο δεύτερο γύρο ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει πάρα πολύ την άμυνά του. Έρχεται όμως τώρα, παιδιά, για τον Παναθηναϊκό ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα. Έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο έχει και βαθμολογική σημασία, καθώς αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει θα ισοβαθμίσει με την Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα έχει 20 νίκες, 10 ήττες, ο Παναθηναϊκός 19 νίκες και 11 ήττες. Συνεπώς θα αναλύσουμε κάποια πράγματα για την Μπαρτσελώνα, η οποία στην προηγούμενη αγωνιστική ιτήθηκε με τη Φενέρ, ιτήθηκε από τη Φενέρ με 88-74. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ της, έτσι και έχει πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι πρέπει να προσεχθούν. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει αρχικά να προσέξει πάρα πολύ τον Βέσελη, ο οποίος είναι ένας ψηλός που φέτος θεωρώ ότι θυμίζει τον Βέσελη της Φενέρ. Πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν. Συνεπώς το 5 θα δημιουργηθεί ωραία μονομαχία ανάμεσα σε Λεσόρ και Βέσελη. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλή front line με τον Βέσελη και τον Γουίλερναν Γκόμεθ. Έτσι, γιατί είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες. Συνεπώς είναι η δύναμη της θεωρώ στη θέση 5 με αυτούς τους δύο, τον Βέσελη και τον Γουίλι. Θα δούμε και τα αδέρφια Ερναν Γκόμεθ να παίζουν αντίπαλοι. Και από την άλλη να πω για την Μπαρτσελόνα ότι έκανε μία μεταγραφή εδώ και περίπου ένα μήνα με 3 εβδομάδες, καθώς για την Μπαρτσελόνα επέστρεψε ο Ρίκι Ρούμπιο
ο οποίος έκανε καριέρα για αρκετά χρόνια στο NBA και όλοι ξέρουμε τι μπορεί να δώσει στον τομέα της δημιουργίας συγκεκριμένα. Έτσι, και στο σκοράρισμα μπορεί να βοηθήσει, συνεπώς η επιστροφή του Ρούμπιο μετά από αρκετά χρόνια στην Μπαρτσελώνα σίγουρα είναι μια ποιοτική προσθήκη. Ο Λαπροβίτο Λάμα είναι σε καλή μέρα, μπορεί να σε σκοτώσει στα σου τριών πόντων. Ο Σατοράνσκι επίσης είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης. Έτσι, ο Αμπρίνες ένας πολύ καλός σουτέρ. Ο Τζαμπάρι Πάρκερ έχει αγωνιστεί στο NBA. Ήταν συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks. Τον Γιοκουμπάιτης τον θεωρώ από... Τον θεωρούσα μάλλον γιατί τώρα πάβει να είναι ταλέντο από τα κορυφαία ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Κάλινιτς είναι ένας πολύ τίμιος παίκτης, όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Γενικά η Μπαρτσελώνα βλέπετε ότι έχει πολύ μεγάλο ρόστερ. Έτσι με τη Φενέρ δεν έκανε μια καλή εμφάνιση. Είχε και χαμηλά ποσοστά, 32% στο τρίποντο για παράδειγμα. Και πρώτος στη σκόρερ ήταν ο Μπριθουέλα με 18 πόντους, έτσι. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός σίγουρα πρέπει να παίξει πάρα πολύ καλή περιφερειακή άμυνα για να πάρει το παιχνίδι. Και πολύ σημαντική θα είναι η παρουσία του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος θα είναι ο παίκτης που θα μαρκάρει στην άμυνα τα υπερόπλα της Μπαρτσελώνα, τον Λαπροβίτολα, τον Σατοράνσκι, τον Ρούμπιο, αυτούς τους παίκτες. Έτσι και ο Παναθηναϊκός σίγουρα πρέπει να ελέγξει πάρα πολύ καλά τα rebound. Έτσι και αυτό που λείπει από τον Παναθηναϊκό για μένα είναι ότι λείπει ένας παίκτη στο 5 ο οποίος θα ξεκουράζει τον Λεσόρ. Δηλαδή ο Λεσόρ το βλέπετε και εσείς παιδιά, θέλω να μου πείτε και στα σχόλια μας συμφωνείτε, παίζει χωρίς ανάσα. Συνεπώς τώρα είναι και ο Κώστας Αντετοκούμπο εκτός λόγω τραυματισμού που έπαιζε γύρω στα 5 με 10 λεπτά και τον Μπαλτσερόφσκι ο Αταμάν δεν δείχνει να τον εμπιστεύεται στην Ευρωλίγκα και είναι λίγο ζημιά για τον Παναθηναϊκό καθώς είναι ένας παίκτης που πιάνει θέση ξένου και δεν δείχνει να τον εμπιστεύεται ο Αταμάν. Συνεπώς χρειάζεται έναν παίκτη στο 5 ο οποίος θα ξεκουράζει και θα δίνει ανάσες στον Λεσόρ και να έχει και λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά που λέμε. Τώρα, με τον Γκριμάου στον πάγκο η Μπαρτσελώνα παίζει ένα πιο ελευθερό μπάσκετ. Πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι με τον Γιασκεβίτσιους έπαιζε η Μπαρτσελώνα ένα μπάσκετ στην επίθεση που εκμεταλλευόταν το κάθε μισμάτς. Ο Γκριμάου έχει μια διαφορετική φιλοσοφία, συνεπώς οι παίκτες της Μπαρτσελώνα παίζουν λίγο πιο απελευθερωμένα από αυτό που βλέπουμε. Για μένα θα κρυφθεί σίγουρα στο αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ελέγξει τα αμυντικά rebound, πρέπει να γίνουν πάρα πολύ καλά blockout, καθώς με Βέσελη και Γουίλερ Ναγκόμεθ είναι πολύ δυνατή η Μπαρτσελώνα στους ψηλούς, θεωρώ, και σίγουρα δεν πρέπει να αφήσει κάποιους καλούς σουτέρ της Μπαρτσελώνα όπως είναι ο Αμπρίνες για παράδειγμα, να σουτάρουν ελεύθεροι και να μπουν στο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς θέλει πολύ καλή περιφερειακή άμυνα. Έτσι με βασικό παίκτη εκεί, με τον πιο σημαντικό παίκτη για την περιφερειακή αμύνα του Παναθηναϊκού να είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Θα πρέπει στην επίθεση για ακόμα ένα παιχνίδι να έχει σε καλή μέρα το Σλούκα για να έχει λίγη περισσότερη ποικιλία συστημάτων ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του. Έτσι να βοηθήσει στη δημιουργία μέσα από το pick and roll. Σίγουρα χρειάζεται και το επιθετικό ταλέντο του Κέντρικ Ναν. Έτσι, καθώς όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει στο ένας εναντίον ενός και εννοείται ο Μίτογλου και ο Λεσόρ να κάνουν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και να βοηθήσουν πολύ όχι μόνο στο σκοράρισμα αλλά και στην άμυνα και στα rebound. Εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι ντέρμπι. Παρόλα αυτά, πέρα από την αρχή της σεζόν, έτσι τώρα βλέπουμε μια Μπαρτσελώνα να μην είναι σταθερή ιδιαίτερα στην απόδοσή της. Συνεπώς θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει τη νίκη. Έτσι στοιχηματικά θεωρώ ότι θα έπαιζα τη νίκη του Παναθηναϊκού. Έτσι μέσα στο ΆΚΑ να πούμε ότι είναι sold out.
ότι θα είναι γεμάτο το ΆΚΑ, πολλοίς κόσμος θα πάει στο γήπεδο, συνεπώς θα δημιουργηθεί μια καυτή ατμόσφαιρα που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει τη νίκη, πρέπει να ξεκινήσει από την άμυνα, πρέπει να παίξει με σκληράδα στην άμυνα και στην επίθεση μέσω των pick and roll, τις συνεργασίες μεταξύ Σλούκα Λεσόρ που είδαμε στο Βελιγράδι. Έτσι και άμα βρει και ελεύθερα σουτ και έχει σε καλή μέρα και του σουτέρ του, όπως είναι ο Γκριγκόνης για παράδειγμα, θα μπορέσει να πάρει τη νίκη. Θεωρώ συγκεκριμένο ότι ο Μίτογλου με το Λεσόρ, υψηλή του Παναθηναϊκού, θα κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Από την άλλη σίγουρα θα βάλω στην εξίσωση και τον Τζέριαν Γκραντ όσον αφορά το αμυντικό του κομμάτι. Και σίγουρα ο Κέντρικ Ναν στην επίθεση θεωρώ ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος για άλλο ένα παιχνίδι θα πάρει αρκετές προσπάθειες. Αυτό που πρέπει επιθετικά να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να μην είναι προβλέψιμος και να μην βλέπουμε το ίδιο σύστημα τύπου Ναν, screen, μετά ξανά screen, pick, repeat, να μην επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα δηλαδή. Αυτά πάνω κάτω είχα να πω για τις δύο αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων που έρχονται. Συνεπώς εσείς να ξέρετε ότι και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από το Vasco Sports. Σας αφήνουμε έκπληξη το ποιοι θα είναι στις περιγραφές. Εσείς λοιπόν να μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στα βίντεό μας και εγγραφή στο κανάλι μας. Συνεπώς ευχόμαστε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες αυτή την αγωνιστική. Μακάρι να έχουμε δύο στις δύο νίκες. Και από τον Κώστα Βασιλόγιαννη που ήταν μαζί σας στην επιμέλεια του βίντεο, αλλά και από όλο το team του Vasco Sports, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να περνάτε όλοι καλά λοιπόν και εύχομαι υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καλή συνέχεια από μένα και να περνάτε τέλεια. Γεια σας!